Θα προστατεύσω τα γλυκά μου ακόμα και να είναι το τελευταίο πράγμα. Tom, μπορεί να τραυματιστείς. Γλυκό! Όχι, μπα! Κύριε Ντουπέν, κάτω στην άκρη! Wow, η καρδιά μου είναι σαν το τυλιγμένο γιογιό στον καρπό του μωρού. Εχμάλωτη από τη λέντη μου για πάντα. Τα χείλη του Άντριεν. Παραδέξτε το, για μια στιγμή κόντεψες να πέσεις από τον ποιητικό μου στίχο. Ποτέ δεν πέφτω με τα στιχάκια σου. Μα όντως βρίσκω τις χαζομάρες σου απίστευτα ισχυρές. Τυχερή δύναμη. Το πλαστικό σου ντόνατ δεν πιάνει μία μπροστά στο καλύτερο μακαρόν του Παρισιού. Αυτό το μωρό έχει γούστο. Εκείνη το δωμάτιο της Μαρινέτ. Μαρινέτ! 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 Καταστροφή! Μαρινέτ! 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 Λοιπόν, τι έπατε αυτή τη φορά? Μια μικρή νυχτερινή λιγούρα, η μικρή Όγκουστ. Είσαι τόσο γλυκούλης. Είμαι λίγο ζηλιάρης. Να μην είσαι. Ορίστε, πάρ' τον εσύ. Γεια σου, μικρούλη. Εννοούσα πως ζηλεύω αυτόν. Βούλες τέλος. Τόμ. Η Μαρινέτ δεν είναι στο δωμάτιό της. Σου έλειψε ήδη και σένα. Ξέρω πως είναι. Ζελεδάκι. Α, φυσικά. Η πιπίλα. Ζελεδάκι. Μαρινέτ. Είναι η πρώτη φορά που πέφτω απάνω σου αμέσως μόλις φεύγει η Ladybug. Λες να είσαι... ερωτευμένη μαζί σου. Μαρινέτ. Τελικά. Δεν το περίμενα. Ω, τέλειος συγχρονισμός. Πρέπει να τον επιστρέψω στη μητέρα του. Στάσου. Γιατί δεν έρχεσαι να φάμε κυριακάτικο μπραντς αύριο? Θα φτιάξω μακαρόν. Πώς θα μπορούσα να αρνηθώ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο τότε. Εγώ νόμιζα πως μας ακολουθούσε επειδή είναι θαυμάστρια της Ladybug, όπως η φίλη της, η Όλια. Όμως τελικά είναι ερωτευμένη μαζί μου. Το συνειδητοποιείς? Πρώτη φορά ένα κορίτσι μου λέει πως είναι ερωτευμένο μαζί μου. Εμένα μου λες. Μακάρι και η Ladybug να μου έκανε τέτοια ερωτική εξομολόγηση. Αυτό είναι σχέτη καταστροφή! Δεν έπρεπε να πεις ψέματα για τα αισθήματά σου! Ότι εκεί ήταν έτοιμος να καταλάβει πως είμαι Ladybug! Και τώρα νομίζουν πως είσαι ερωτευμένη μαζί του! Μπομ. Το αγόρι της κόρης μας θα έρθει να φάμε αύριο! Το συνειδητοποιείς? Η Μαρινέτ έχει αγόρι! Και είναι υπερήρωας πάνω απ' όλα! Θα είναι ασφαλής μαζί του! Μήπως προτρέχεις τώρα λιγάκι, Τόμ? Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να ψήσω το επιδόρπιο όταν δεν έχω φτιάξει ακόμα το κυρίως πιάτο. Το βρήκα. Θα τους ετοιμάσω νόστιμες καρδούλες βολοβάν. Λοιπόν, πού είναι το γλυκό πορτοκάλι? Εδώ, όχι. Εγώ εννοούσα πως ο Κατ Νουάρ δεν έχει πει τίποτα για τα αισθήματά του. Έλα, είναι ολοφάνερο πως είναι ερωτευμένος με τη Μαρινέτ. Εξάλλου, ποιος δεν θα αγαπούσε τη Μαρινέτ? Όλοι την αγαπούν τη Μαρινέτ. Επιτέλους κατάφερες να βρεις ένα κορίτσι. Και όχι ένα οποιαδήποτε κορίτσι. Την κόρη του καλύτερου φούρτερη του Παρισιού. Η Μαρινέτ ερωτευμένη με τον Κατ Νουάρ. Νόμιζα πως δεν είναι ο τύπος της. Πριν το καταλάβεις θα απολαμβάνουμε ωραίο ζεστό τραγανό ψωμί μαζί με κάθε κομματάκι τυρί. Η ζωή μας σύντομα θα αλλάξει. Σταμάτα, Πλακ. Ξέρεις πως είμαι ερωτευμένος με τη Ladybug. Και... δεν είναι πρόβλημα να έχεις δύο κατσαρόλες να σιγοβράζουν στην κουζίνα. Ειδικά όταν υπάρχει στα αλήθεια μόνο μία κατσαρόλα. Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τη Μαρινέτ. Θα πάω σπίτι της για μπραντς, μα μόνο για να της πω την αλήθεια. Πλάκα μου κάνεις. Τουλάχιστον περίμενε μέχρι
έρθει. Μα αν έρθει, τότε τι θα του πεις? Είμαι σίγουρη πως δεν θα έρθει. Είναι ερωτευμένος με τη Ladybug. Δεν θα έρθει να φάμε μπράτς μαζί μόνο για το μακαρόν. Τον έχει απορρίψει πάρα πολλές φορές η Ladybug. Ίσως να άλλαξε γνώμη. Ο Cat Noir να αλλάξει γνώμη? Πολύ αμφιβάλλω, Τίκη. Κανείς δεν είναι τόσο πεισματάρης εξαιροκέφαλος σαν αυτόν. Δεν έπρεπε να είμαστε στο Σμαρινέ τώρα. Άντριεν, έχεις 24 λεπτά να τελειώσεις το φαγητό σου πριν κάνεις επανάληψη στα κινέζικα. Ο πατέρας μου πάλι είναι πολύ αποσχολημένος για να φάει μαζί μου. Πράγματι, το επόμενο γεύμα είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Πέμπτη μεταξύ 7.30 και 7.45. Αν είναι έτσι, θα πάω να φάω στο δωμάτιό μου ενώ θα μελετάω κινέζικα. Τουλάχιστον θα μιλάω καθώς τρώω, σαν να έχω παρέα. Εντανόστιμο ψωμάκι, εισερχόμαστε! Στο είπα, Πλακ. Δεν θα πάω για τον μπραντς εκεί. Μόνο για να πω στη Μαρινέτ πως δεν είναι αυτή που αγαπώ και θα φύγουμε. Θα στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Πώς θα μπορούσα να της το κάνω πιο εύκολο? Έχεις δίκιο. Αν τους ραγίσεις την καρδιά με λουλούδια, θα είναι πολύ πιο ρομαντικό. Στο είπα πως δεν θα έρθει. Φαίνεται πως υποτίμησες την αγάπη του Cat Noir για τα μακαρόν. Δεν το πιστεύω. Τι λέει, Μαργός? Όχι, όχι! Και αν αυτός ο μπούφος είναι στα αλήθεια ερωτευμένος μαζί μου? Για πόσο? Για λεπτά. Τόσο πολύ άξιζε η αγάπη του για τη Ladybug. Μόνο μια τόση δέρα του έχει εξομολόγηση και αυτό ήταν μπούφ και αλλάζει γνώμη. Αφού εσύ και η Ladybug είστε το ίδιο πρόσωπο, τότε δεν έχει αλλάξει τη γνώμη του. Όχι. Πρέπει οπωσδήποτε να του πω πως δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του. Μισό! Δεν μπορώ! Αν του πω πως εγώ δεν τον αγαπώ, δεν θα καταλάβει γιατί του είπα πως τον αγαπώ την πρώτη φορά. Εγώ του το είπα μόνο για να μην καταλάβει πως είμαι η Ladybug. Αν καταλάβει το ψέμα, τότε θα καταλάβει επίσης και του το έκανα για να μην καταλάβει πως είμαι η Ladybug. Και έτσι θα καταλάβει πως είμαι η Ladybug. Μαρινέτ! Μαρινέτ! Τίκη! Βοήθεια! Βουαλά! Ζω έναν εφιάλτη! Έλα, γλυκιά μου, άνοιξε το! Γεια σου, Μαρινέτ! Γεια σου, Κατουάρα! Καλώς ήρθες στο σπίτι μας! Τόμ, άστο να πάρει καμιά ανάσα, Ούψ, συγγνώμη! Πώς είσαι? Καλά, κι εσύ? Έφερε ένα ροζ τριαντάφυλλο για τη Μαρινέτ. Λατρεύει το ροζ. Εσείς οι δύο γνωρίζεστε ήδη πολύ καλά. Όλοι λατρεύουν το ροζ, μπαμπά. Δεν σημαίνει τίποτα. Και βασικά δεν γνωριζόμαστε και τόσο καλά. Έχει δίκιο. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έρωτας με την πρώτη ματιά, ακόμα πιο ρομαντικό. Καθίστε, παιδιά. Θα σας φέρω το πρώτο πιάτο. Έχω κάτι να σου πω. Βουαλά. Καρδούλες βολοβάν. Για δύο, φυσικά. Πες μου, Cat Noir, η δουλειά του υπερήρωα είναι σίγουρο επάγγελμα? Τόμ! Τι? Έχεις δίκιο, μπαμπά. Θα είναι σούπερ επικίνδυνο να είμαι το κορίτσι ενός υπερήρωα. Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτώ. Φυσικά και όχι, γλυκιά μου. Ο Cat Noir δεν θα είναι υπερήρωας όλη του τη ζωή. Μόλις νικήσει τον Χοκμότ, δεν θα χρειάζεται να τρέχει με ένα ραβδί για να σώζει κόσμο. Το βρήκα! Μπορεί να δουλέψει στο φούρνο μαζί μου. Μπορώ να σε εκπαιδεύσω, νεαρέ μου. Ίσως ο Cat Noir να μην θέλει καθόλου να γίνει φούρναρης. Είδες, το θέλει πολύ. Σε όλους αρέσει η δουλειά του φούρναρη. Ο φούρνος των Dupin Cat Noir. Δεν ακούγεται τέλειο αυτό? Φαντάζομαι ήδη τα μικρά γατάκια να τρέχουν μέσα στο σπίτι και τα κατοικίδια χάμστερ. Σου αρέσουν τα χάμστερ? Επειδή η κόρη μου τα λατρεύει. Πώς είπαμε πως θα ονομάσεις το χάμστερ που θα έχεις κάποτε, γλυκιά μου? Ζω έναν εφιάλτη. Εφιάλτη, σωστά. Είναι αστείο όνομα, δεν είναι? Σας φέρνω το σουφλέ. Βουαλά. Τόμ, τι λες να αφήσουμε τον Cat Noir να μας πει ο ίδιος τι θέλει? Καλή ιδέα, γιατί φαίνεται πως είναι ένα αγόρι που αλλάζει γνώμη πολύ γρήγορα. Λοιπόν, βασικά, κύριε Dupin, κυρία Dupin Cheng, Μαρινέτ, ακούστε τι γίνεται. Είστε πολύ καλοί άνθρωποι και το γεύμα είναι υπέροχο. Στο πιο φιλικό περιβάλλον που είχα να φάω εδώ και καιρό. Μαρινέτ, είσαι καταπληκτικό κορίτσι και καταλαβαίνω πως έχεις αισθήματα για μένα. Εξάλλου είμαι εκπληκτικός σε τόσους πολλούς τομείς που ακόμα κι εγώ θα μπορούσα να με ερωτευτώ.
Τέλος πάντων, δυστυχώς η καρδιά μου ανήκει σε κάποιαν άλλη. Ακόμα κι αν συνεχίσει να με απορρίπτει, ακόμα κι αν αγαπάει κάποιον άλλον, εγώ είμαι ερωτευμένος με τη Ladybug. Λυπάμαι πάρα πολύ, Μαρινέτ. Αυτό είναι τόσο... τόσο θλιβερό! Και να σκεφτείς πόσο χρόνο έχασα για να σε ακολουθώ παντού και να σου πω πόσο σε αγαπώ, Κατνουάρ! Είμαι πολύ δυστυχισμένη! Ακούφιση τίκη. Δεν είναι ερωτευμένος μαζί μου. Λοιπόν, δεν θέλω να σας ενοχλήσω άλλο. Ειλικρινά λυπάμαι. Ευχαριστώ πάντως για την πρόσκληση. Μα υπάρχει πιο νόστιμη συνταγή από έναν πατέρα που πονάει για την πληγωμένη καρδιά του παιδιού του? Πέτα, τρομακτικό μου ακούμα. Ένα κακό πλουσιοπάροχο σκοτεινό γεύμα σε περιμένει. Πώς μπορεί να μην αγαπάει τη Μαρινέτ? Όλοι αγαπούν τη Μαρινέτ. Κάποια μέρα η Μαρινέτ θα γνωρίσει άλλο αγόρι. Θα τον αγαπήσει με όλη της την καρδιά και... Θα την πληγώσει κι αυτός. Ποτέ ξανά. Δεν θα αφήσω κανένα να πληγώσει την καρδιά της κόρης μου ξανά. Λίκο μπαμπά, είμαι ο Hawk Moth. Θα σου δώσω τη δύναμη να προστατεύεις την κόρη σου από οτιδήποτε μπορεί να την βλάψει. Σε αντάλλαγμα, θα σου φέρω λίγο Cat Noir Pate. Αυτό και το δικό του και της Ladybug το Miraculous θα ήταν τέλειο. Τι είναι αυτό? Τίκη! Μαρινέτ! Τα θαλάσσες. Τα έκανα όντως σαλάτα! Μαρινέτ! Μαρινέτ! Χίλια συγγνώμη! Είναι δικό μου το φταίξιμο! Φυσικά και όχι, Cat Noir. Είναι του Tom. Όσες φορές και να του το έχω πει, αυτός πάντα το παρακάνει. Εγώ θα ηρεμήσω το σύζυγό σας και θα βγάλω τη Μαρινέτ από εδώ. Το υπόσχομαι. Δεν θα περιμένεις τη Ladybug. Την εμπιστεύομαι. Εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή. Την αγαπάς πολύ, ε? Ναι. Μα η Μαρινέτ δείχνει επίσης καταπληκτικό κορίτσι. Μην ανησυχείτε, θα τη σώσω. Έχω εμπιστοσύνη σε σένα, Cat Noir. Είσαι καλό άτομο. Να μην απολογήσει για τα αισθήματά σου. Σας ευχαριστώ, κυρία Ντουπέν Τσενγκ. Καλή τύχη, Cat Noir. Μαρινέτ, κύριε Ντουπέν! Πώς τολμάς να ξανάρχεσαι μετά από όλα τι έκανες? Εγώ θα είμαι πάντα εδώ για να σώσω τη Μαρινέτ! Είναι ασφαλής από σένα και από όλα τα αγόρια που θέλουν να της πληγώσουν την καρδιά! Δεν ήθελα να την πληγώσω, κύριε, το ορκίζομαι! Και εγώ ορκίζομαι πως σε λίγο θα σου σπάσω τα κόκκαλα! Μα πού είσαι, Ladybug? Συγγνώμη, μα δεν θα σε αφήσω να το κάνεις αυτό! Γιατί όχι! Γιατί έχω μια κοπέλα που κινδυνεύει να σώσω! Εγώ σου απαγορεύω να τη σώσεις! Δεν σου αξίζει να τη σώσεις! Από εδώ και μπρος, κανείς εκτός από μένα δεν θα την προστατεύει!
Και σκοπεύεις να την προστατεύεις όλη της τη ζωή? Ακριβώς. Θα την κρατήσω μακριά από τη θλίψη, τις δυσκολίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να την πλάψει. Δεν θα την προστατεύσεις από αυτό που πονάει πιο πολύ. Ξέρεις τι πονάει πιο πολύ? Οι μεγάλες δυνατές βουνιές μου. Όχι, πιο πολύ πονάει η απομόνωση. Πίστεψέ με, το ξέρω καλά εγώ. Τίποτα πιο οδυνηρό από την απομόνωση. Να κάθεσαι ολομόναχος μπροστά σε ένα κρύο γεύμα. Αυτό θέλεις για την κόρη σου? Μια ζωή με κρύα γεύματα μέσα σε φυλακή από τριαντάφυλλα? Δεν θα είναι ποτέ μόνη της. Κάποια μέρα θα έρθει ένας πρίγκιπας. Ένας πρίγκιπας αντάξιός της που θα τολμήσει να με αντιμετωπίσει. Που θα ψηφίσει τους τόσους κινδύνους και θα κόψει το μαγικό ρόδο για εκείνη. Αυτός θα είναι άξιος για να την πάρει από μένα. Πίγκι! Είναι μια μαγική φυλακή, Μαρινέτ! Είναι σαν να προσπαθεί να με αποδύσει να σε βρω! Θα πρέπει να υπάρχει κάποια διέξοδος! Το τριαντάφυλλο είναι αυτό που μου έδωσε ο Κατ Νουάρ! Εντάξει. Μπορεί να μην είμαι ο πρίγκιπας, μα είμαι αρκετά όμορφος για να την ελευθερώσω. Σου απαγορεύω να το κάνεις αυτό. Μαρινέτ! Μαρινέτ! Εντάξει είμαι. Θα τα καταφέρω. Τότε δεν είμαι ερωτευμένος και δεν έχω πια ραβδί. Δεν θα με εμποδίσει να τη σώσω. Δεν θα τα παρατήσω. Πότε! Δεν αξίζεις την κόρη μου. Το Miraculous. Πάρ' το Miraculous. Ξέπιασα. Ότι! Θα πτύσουμε! Μαρινέτ! Μίκη! Βούλες παντού! Σε πιάσα! Γεια σου, παταλουδίτσα μου! Λέντι μου! Έρχομαι! Όχι, φρόντισε τη Μαρινέτ! Κάπου εδώ γύρω είναι! Είναι υπέροχη όπως πάντα. Ποιος δεν θα ήταν ερωτευμένος με τη Ladybug? Έχει όμως και κάποια ψεγάδια, ξέρετε. Δεν ξέρουμε όλοι να προσγειωνόμαστε με τα πόδια. Άρα φαντάζομαι πως θα χρειαστούμε λιγάκι τύχη. Τυχερή δύναμη! Κάνε τα δικά σου, Κατ Νουάρ. Καταστροφή! Κρατηθείτε! Τόμ! Αγάπη μου! Κόλα το, Λέντι μου! Κόλα το, Κατ Νουάρ! Miraculous Ladybug! Μαρινέτ! 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 Θα δείτε, το Miraculous Ladybug τα έφτιαξε όλα, άρα πρέπει να είναι ασφαλή στο δωμάτιό της! Μαρινέτ! Μαρινέτ! Με σκάσεις! Συγγνώμη, φοβήθηκα πάρα πολύ. Ήσουν τόσο πληγωμένη από αυτόν τον... Μπαμπά, σταμάτα! Ο Κατ Νουάρ έχει κάθε δίκιο να είναι ερωτευμένος με τη Ladybug. Είναι πολύ τυχερή που σε έχει. Και το ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε ερωτευμένοι δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Αλήθεια? Αλήθεια, δεν ήθελα να σε πληγώσω, Μαρινέτ. Φαίνεσαι καταπληκτικό άτομο. Αν και δεν είσαι θαυμάστρια μου όπως αρχικά νόμιζα όταν σε είδα στην ταράτσα. Τι? Έτσι νόμιζες πως είμαι θαυμάστρια σου?
Λοιπόν, ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να πω όταν έπεσες απάνω μου. Λες να είναι θαυμάστρια μου. Είδες, Τόμ, η κόρη σου είναι δυνατή και μπορεί να διαχειριστεί μία απογοήτευση και παρόλο που δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, ο Κατ Νουάρ απέδειξε πως είναι εντάξει σώζοντάς την. Είναι αλήθεια. Το θάρρος και η επιμονή σου ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων σεφ ζαχαροπλαστικής. Είσαι σίγουρος πως δεν θες να μάθεις τη δουλειά? Αν πηγαίνεις φρέσκα κρουασάν στη Ladybug κάθε μέρα, τότε σίγουρα θα σε ερωτευτεί τρελά. Ha 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 ha!